Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Σε κλειό καταλήψεων βρίσκονται τα λύκεια της Πάτρας με όλο ένα και περισσότερους μαθητές να ανεβαίνουν στα κάγκελα για το νέο σύστημα προαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει στην τρίτη λυκείου. Αυτό που έχει αναστατώσει τους μαθητές είναι η εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει ότι οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα δοθούν πρώτα από τις Πανελλήνιες, κάτι που καθυστερεί την διεξαγωγή τους για τουλάχιστον ένα μήνα. Μια απόφαση που πάρθηκε μεσούσης της σχολικής περίοδου. Είμαστε στην πορεία για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε πρώτα ενδοσχολικές και θέλουμε να δώσουμε πρώτα πανελλήνιες. Αυτός είναι ο λόγος και ελπίζουμε, δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάτι, αλλά θέλουμε να το κατορθώσουμε. Οι μαθητές φωνάζουν να μην περάσει η εγκύκλειος και να μην προχωρήσει από φέτος το Υπουργείο Παιδείας σε αυτές τις αλλαγές που ουσιαστικά αναστατώνουν τον προγραμματισμό τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ήδη τα λύκεια της Πάτρας που έχουν προχωρήσει σε κατάληψη πολλαπλασιάστηκαν μέσα σε δύο περίπου μέρες. Πρώτα ξεκίνησε το ΓΕΛ Βραχνεϊκών, μετά το 7ο Γενικό Λύκειο, ακολούθησε το 3ο Λύκειο, στη συνέχεια το 13ο Λύκειο, το 4ο της Αρώης και το 2ο ΓΕΛ. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.